Λοιπόν, πέτρες, αποφάσισα να κάνω ένα βιντεάκι για να δούμε το βάθος ενός level που υπάρχει στο Dishonored 2. Το παιχνίδι, όπως σας είπα και στο Discord, με έχει τραβήξει μέσα του στον κόσμο του, βγάζει vibes Half-Life 2, το γουστάρω αρκετά. Πιο πολύ με έλκει, ρε παιδί μου, όλο αυτό που έχει το steampunk, βασικά steampunk και είναι και δεν είναι, γιατί εδώ έχει να κάνει και με oil φάλαινας, τέλος πάντων. Λίγο Bioshock θυμίζει, τέτοια πράγματα, αλλά δεν είναι τόσο, μπορεί να το κάνεις παιδικό τσίρκο τελείως, αλλά έχει και μία, ρε παιδί μου, σαπίλα μέσα του, έτσι, δηλαδή έχει φάσει ποντίκια, πανόλι, blood flies, μοδιψίσξες, μύγες, όλα πάνε κατά διαόλου, ξέρεις, οι πλούσιοι γίνονται πιο πλούσιοι και υπάρχουν βασίλισσες, βασιλιάδες, η μεσαία τάξη δεν υπάρχει, καταστραφή, πεθαίνουν στον κόσμο άνθρωποι. Ξέρεις, πως θα αποκαλύπτει κφάση τα όρια, τα καλά. Διαδραματίζεται γύρω στο 1800 από ό,τι έχω καταλάβει κάπου εκεί και έχει να κάνει με λίγο έτσι φαντασία, με δυνάμεις, supernatural powers και τα λοιπά που στα δίνει ένας outsider που είναι στο void. Ας μην πάμε μες στο lore. Δεν έχει τρελό, τρελό story, αλλά το υποστηρίζει πολύ καλά το παιχνίδι. Λοιπόν, ξεκινάμε το mission που σας είχα δείξει και στο προηγούμενο βιντεάκι, αλλά αυτή τη φορά θα πάρουμε μια πιο stealth προσέγγιση, γιατί θέλω να δείξω, ρε παιδί μου, ότι έχει στηθεί έτσι το level και κάθε level ώστε να μπορέσεις να το περάσεις χωρίς να έχεις καμία δύναμη, έτσι, τίποτα. Καμία απολύτως δύναμη. Χωρίς να σκοτώσεις και κανέναν, ας πούμε. Μόνο, ξέρεις, να τους κάνεις, να τους αφήσεις αναίσθητους με στραγγαλισμό. Λοιπόν, εδώ πάνω στο μπαλκονάκι που ανέβηκα στην ταράτσα υπάρχουν δύο τυπάδες. Αν περιμένουμε λίγο, θα έρθει σε λίγο μια αμοθύελα. Η αμοθύελα θα τους τυφλώσει και θα χάσουν την οπτική επαφή, ρε παιδί μου, με το τριγύρω τους τι γίνεται. Έτσι θα βρούμε εμείς την ευκαιρία και θα πάμε και τους στραγγαλίσουμε και τους αφήσουμε αναίσθητους. Δεν τους σκοτώνουμε, τους αφήνουμε αναίσθητους. Το παιχνίδι δεν το μετράει σαν kill αυτό. Και πάνω από το κεφαλάκι κάθε έναν από τον εχθρό βγαίνει μια αστραπή. Αυτή η αστραπή γεμίζει είτε με άσπρο και μετά το άσπρο γίνεται κόκκινο. Αν γεμίσει το άσπρο, τότε ο φρουρός είδε κάτι και έρχεται προς τα σένα να ψάξει αυτό που το είδε. Δεν σε εντόπισε, αλλά κάτι είδε, κάτι αντιλήφθηκε, ρε παιδί μου. Αν γίνει μετά κόκκινο και τελείως κόκκινο, τότε σε βλέπει και μετράει σαν detection. Αλλά αν κάνεις κάποια φασαρία, μπορεί να γίνει άσπρο με κόκκινο περίγραμμα που σημαίνει ότι οπ, κάτι είδα εκεί, τρέχω κατευθείαν. Αλλά δεν μετράει σαν detection αυτό. Οκ. Εδώ προσπαθώ να πω από πίσω από αυτό, αλλά επειδή το παίζω στο very hard, η περιφερειακή όραση όλων των εχθρών έχει γίνει αρκετά μεγάλη και μπορεί να σε δει, άρα θα τον κάνω να πάει προς τα εκεί και θα πάω από πίσω τον στραγγαλίσω. Αν εκείνο γέμιζε full και πήγαινε στο κόκκινο μετά, για να γεμίζει και το κόκκινο, θα με κοιτούσε ακριβώς στα μάτια και θα γινόταν detection. Ψιλοκολόφαρδος ήμουν εδώ. Εξαφανίζω και το πτώμα. Το βάζω εδώ δίπλα. Μην τον δει κατευθείαν κανένας. Ωραία, και θα πάμε από εδώ. Αυτά είναι τα γνωστά blood flies που σε πίνουν το αίμα. Σε κάνω αρκετό damage αν κάτσεις. Πρέπει να ρίξεις τις φωλιές που είναι πάνω για να μην βγαίνουν, αλλιώς βγαίνουν συνέχεια. Ωραία, και συνεχίζω τώρα και πάω
στην Μέγκαν που θα μου δώσει το info της αποστολής. Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά τι θα πει, γιατί έχει ενδιαφέρον. I've been doing reconnaissance, talking to people. The overseers and the howlers have divided up the district. Just ahead is neutral territory where no one will harass you. But further on, the howlers and the overseers both have boundaries set up. And beyond those points, they'll attack you on sight. Aramis Stilton is the real goal. Sokolov said you'd worked out a plan. Yes. I believe that if you take out Paolo or Vice Overseer Byrne, the other one will grant you safe passage and will help you get inside Stilton's home. Neutralize either one of them and bring him to the other. Got anything else? Byrne is protected by the Overseers. Paolo has the Howlers, but I think he's also got some kind of black magic charm. They say he's got to die twice before the sun sets, or he can't be killed. Good luck with that. Λοιπόν, να ζούμε λίγο και το Silvergraph εδώ, το πίνακα, γιατί θα έχει και αυτό τη σημασία του. The Howlers and the Overseers have been digging each other over territory for a while. The whole district is holding its breath. Let the Grand Guard worry about it. It's not our priority. The Grand Guard's just another gang. People trust the Abbey or the Howlers more than Dunwall Tower. And whoever wins in the Dust District is going to inherit the city. Even if the Duke falls, no one's going to respect the Howlers enough to let them rule. You of all people should know better. Αυτό που είδαμε στον πίνακα πριν είναι ένα ανδρόγυνο, οι οποίοι διατηρούν ένα φωτογραφείο μέσα στο Dust District εδώ. Θα δείτε γιατί έχει τη σημασία του αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ γίνεται. Εδώ είναι η αρχή του level. Εδώ μέσα υπάρχει μια πόρτα που είναι σφραγισμένη και έχει έναν κωδικό που πρέπει να βρούμε ώστε να το βάλουμε για να ανοίξει και να πάμε στο επόμενο level του παιχνιδιού. Είναι κάπως σαν γρίφος αυτό. Πρέπει να αντιστοιχίσουμε κάθε όνομα που είναι στη πάνω σειρά με ένα, από τα αντικείμενα που είναι στη κάτω. Δηλαδή κάθε όνομα ταιριάζει με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Δεν μας νοιάζει με ποια σειρά θα είναι από τα αριστερά προς τα δεξιά, αρκεί να βρούμε το κάθε όνομα σε ποιο αντικείμενο αντιστοιχεί. Λοιπόν, αν το βρούμε αυτό, ανοίγει η πόρτα και προχωράμε το level. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πόσο έξυπνα διαμορφωμένο είναι το level. Λοιπόν, αν συνεχίσουμε από εδώ, θα δούμε κατευθείαν δύο μεγάλες ας πούμε περιοχές τις οποίες τις έχουν δύο παρατάξεις, να το πω έτσι. Από τα αριστερά μας, εκεί που λέει Kronshan Saloon, είναι οι Howlers, η συμμορία, gang είναι αυτήν, δολοφόνοι, μαφιόζοι κτλ. Από τα δεξιά είναι οι Overseers, οι οποίοι είναι μια θρησκευτική σέκτα που προσκυνάνε και έχουν θεό την Abbey, κάπως έτσι είναι ένα θρήσκευμα που υπάρχει στον κόσμο του Dishonored. Τέλος πάντων, είναι φανατική αυτό. Λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι το Dust District, εδώ που είμαστε, αριστερά το διοικούν οι Howlers, δεξιά το είναι οι Overseers. Στη μέση είναι ουδέτερη περιοχή, δεν μας κάνει κανείς τίποτα. Αν πάμε όμως και περάσουμε μια πινακίδα που λέει No Trespassing, μπαίνουμε κατευθείαν σε Hostile Territory, δηλαδή εδώ τώρα αν προχωρήσουμε κάποιος θα μας ζει, θα μας πηδηθεί απευθείας, αλλά στη μέση είμαστε safe. Επίσης, στο κέντρο υπάρχει, μπορούμε να μπούμε σε διαμερίσματα κι αυτά. Βέβαια, αν κάποιος από τις συμμορίες γουστάρει, μπορεί να μας επιτεθεί, όπως βλέπουμε εδώ που γίνεται στο Black Market. Από εδώ αν πάω, είναι η περιοχή των Overseers, κατευθείαν με λέει Hostile. Πρέπει να ξανάρθω στο κέντρο για να βγάλει το δεύτερο. Και το Black Market, στα levels του Dishonored, υπάρχει ένα Black Market σε κάθε mission σχεδόν, όχι σε όλα, από τα 9 mission νομίζω υπάρχει στα 6, στα 5.
Μπορούμε να κάνουμε τα upgrade μας, να αγοράσουμε σφαίρες, ammunition, χειροβοβίδες, βελάκια και όλα τα σχετικά. Και μπορούμε να κάνουμε και upgrade τον εξοπλισμό μας. Μετά, εδώ είναι οι πολίτες, ας πούμε, της Dust District, οι οποίοι, ψωμολισάνε στην ουσία. Δεν υπάρχει μεσαία τάξη στο Dishonored, υπάρχουν φτωχοί που πεινάνε, μολυσμένοι, ξέρεις, οι άρρωστοι κτλ. Και οι βασίλισσες και οι βασιλιάδες. Και αυτοί που θέλουν, ρε παιδί μου, να διοικούν περιοχές. Γκέτο φάση. Λοιπόν, αν δείτε εδώ, στην περιοχή των Howlers, υπάρχουν μερικά σημεία ενδιαφέροντος, δηλαδή μπορούμε να ανέβουμε εδώ στο μπαλκόνι, ας πούμε, και να μπούμε στην περιοχή τους, όχι κατευθείαν από την είσοδο. Υπάρχουν τέτοια κενά, δύο-δύο, που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, χωρίς να πάμε, ας πούμε, από την κεντρική είσοδο. Άμα θέλουμε να το παίξουμε stealth, πρέπει να ψάξουμε τριγύρω από το level. Ας γυρίσουμε όμως πίσω, που είδαμε την πόρτα πριν, και αν κοιτάξουμε δεξιά, υπάρχει ένα κουτί, που μέσα σε αυτό το κουτί υπάρχει ένας γρίφος. Ο γρίφος του Τζίντος. Ο Τζίντος ήταν ένας... ήταν βασικά, γιατί τον έχω σκοτώσει. Ναι, τέλος πάντων. Ήταν ένας τρελός επιστήμονας, παύλα εφηία, εφευρέτης και ιστορίες, ο οποίος είναι συνεργάτης της Delilah, που η Delilah είναι ο main villain του παιχνιδιού του Dishonored 2 αυτή τη στιγμή. Ετεροθαλής αδερφή της βασίλισσας της Jasmine, που ήταν παντρεμένος ο Κόρβο και υπήρχε σκευωρία, κατηγόρησαν αυτόν στο πρώτο Dishonored και μετά δεν πήρε αυτή το θρόνο, έφυγε, κάτι έγινε, το πήρε η Έμιλι που είναι η κόρη της Jasmine, που είναι πατέρας της ο Κόρβο που είναι ο Royal Protector, και μετά ήρθε η Delilah για να πάρει πίσω αυτό που δικαιωματικά της ανήκει με τη βοήθεια άλλων ψυχοπαθών. Πάνω κάτω αυτό γίνεται. Τέλος πάντων, αυτός ο Τζίντος έκανε αυτό τον γρίφο που ανοίγει την πόρτα. Αν το παιχνίδι σου λέει μπορούμε να γλιτώσουμε όλο το level αν λύσουμε αυτό τον γρίφο εδώ, έτσι πως τον βλέπουμε. Δηλαδή, κανονικά πάμε στους Howlers, στους Overseers, από ό,τι μας είπε στην αρχή η Μέγκαν, αν καταφέρουμε να παγάγουμε κάποιον από την αντίπαλη φατριά και το πάμε στην άλλη φατριά, τότε δεν θα μας πειράξει η συμμορία, θα μας καλωσορίσει, θα του παραδώσουμε τον αρχηγό και θα μας δώσει την πληροφορία που χρειαζόμαστε. Βέβαια, μπορούμε να κάνουμε και άλλους τρόπους για να βρούμε τα στοιχεία, τον κωδικό για τη συγκεκριμένη πόρτα εντός του level, ψάχνοντας, κάνοντας, ράνοντας. Όταν πάμε εκεί θα δείτε πώς μπορούμε να βρούμε τον κωδικό με διάφορους τρόπους. Αλλά το πολύ γαμάτο και αυτό που ρε παιδί μου κολολέει, να πούμε, είναι ότι οι τύποι κάτσαν εδώ τώρα και γράψαν έναν γρίφο ο οποίος επίπτει στους γρίφους της λογικής, ας πούμε, στα logic puzzles, κάπως έτσι λέγονται, και θυμίζει και το Einstein, κάτι με τον Einstein το γρίφο έχει να κάνει. Τέλος πάντων, αυτό που συμβαίνει με αυτό εδώ το πράγμα είναι ότι αν κάτσουμε να το σκεφτούμε και να τον σπάσουμε, θα ανοίξει πόρτα και θα περάσουμε στο επόμενο level χωρίς καν να έχουμε κάνει τίποτα σε αυτό, απλά λύνοντας το γρίφο. Έτσι. Αυτό το βλέπω πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα φάση και θα προσπαθήσουμε να το σπάσουμε. Επίσης, αν τον ανοίξει την πόρτα έτσι, λύνοντας το γρίφο και χωρίς να βρεις το κωδικό μέσα στο level, σου δίνει και achievement το έβρικα για όποιον ενδιαφέρεται. Παίρνω μια φωτογραφία από το γρίφο για να ανοίξουμε πινακάκι και να προσπαθήσουμε να τον λύσουμε. Επίσης, αυτό που ξέχασα να σας πω είναι ότι δεν είναι στάνταρ οι λύσεις στους γρίφους που υπάρχουν στο Dishonored, γιατί σε κάθε φορά που φορτώνεται από την αρχή ένα level κάνει randomized τα πράγματα στους γρίφους. Ο τύπος του γρίφου είναι ο ίδιος, απλά αλλάζει τα ονόματα, τις καταστάσεις, ενώ ας πούμε ο συγκεκριμένος γρίφος έχει να κάνει με χρώματα, με ποτά, τι πίνει ο καθένας, αυτά τα αλλάζει και τα μπερδεύει μεταξύ τους. Η απάντηση σε καθένα θα διαφέρει, δηλαδή πρέπει να το σπάσεις από μόνος σου, ας πούμε, το γρίφο, να καταλάβεις τον τρόπο που λύνεται, ώστε να έχεις την δικιά σου απάντηση στο δικό σου playthrough. Βέβαια, εντάξει, μπορούσα να
τσιτάρεις με κάποιο τρόπο, δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία εννοείται. Θα προσπαθήσουμε να το σπάσουμε τίμια. Λοιπόν, οι λογικοί γρίφοι λύνονται με την εισάτοπον υπαγωγή. Θα διαβάσουμε τι μας λέει και θα δούμε τι πληροφορίες μπορούμε να εκμεύσουμε από αυτό στην αρχή. Λοιπόν, θα το διαβάσω στα ελληνικά, γιατί άμα αρχίσω να διαβάσω στα αγγλικά θα πηδήξω όλο τον μπαλκόνι. Δεν πειράζει, πάμε. Λοιπόν, σε ένα πάρτι δείπνο, τέλος πάντων, υπήρχε η Lady Winslow, η δόκτωρα Μαρκολά, η Countess Condé, Κοντέ βασικά, η Madame Natsu, αυτό είναι εύκολο, και η Βαρόνι Finch. Όλες ήταν γυναίκες και κάθονταν σε σειρά, όπως μας το λένε. Λοιπόν, έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 γυναίκες, πολύ όμορφα. Όλες φορούσαν διαφορετικά χρώματα και η Madame Natsu φορούσε ένα εντυπωσιακό πράσινο καπέλο. Η δόκτωρα Μαρκολά ήταν τέρμα αριστερά, δίπλα από την επισκέπτη που φορούσε μπλε ζακέτα. Η κυρία στα κόκκινα καθόταν δίπλα από κάποια που φορούσε άσπρα. Το θυμάται αυτό, αυτός που έγραψε το γράμμα, γιατί αυτή με τα κόκκινα έχισε το κρασί της πάνω της. Ο ταξιδιώτης από τον Don Wall ήταν ντυμένος εξ ολοκλήρου στα μοβ, πολύ όμορφα. Όταν ένας από τους επισκέπτες του δείπνου καυχήθηκε για το bird pendant, για το μεταλλιόν του πουλιού που είχε, η γυναίκα δίπλα από αυτήν την επισκέπτρια είπε ότι είναι καλύτερα αυτά στην Don Wall, όπου και ζούσε. Μετά, η Lady Winslow έκανε ποζεριά το price ring, το δαχτυλίδι της, στο οποίο η κυρία από τη Νταπόκφα το περιφρόνησε και είπε ότι δεν πιάνει μία μπροστά στο τασάκι της. Το σναφτίν είναι το τασάκι, το σταχτοδοχείο. Μάλλον ήταν πολύ καλό σταχτοδοχείο αυτό. Κάποιος άλλος εκεί πέρα στο δείπνο είχε μαζί του ένα διαμάντι αξίας και όταν το είδε αυτό το διαμάντι η επισκέπτρια από την Καρνάκα, η οποία ήταν δίπλα από αυτήν που έδειξε το διαμάντι, παραλίγο να της ρίξει το ρούμι. Μετά έχουμε την Κοντέσα Κοντέ, η Κοντή, η οποία σήκωσε την μπύρα που κρατούσε και έπινε για να κάνει μια πρόποση. Τότε η κυρία από το Μπέλτον, η οποία ήταν το ποτήρι της γεμάτο με ουίσκι, πήδηξε πάνω στο τραπέζι και έπεσε πάνω σε μια στην επισκέπτρια που καθόταν στη κεντρική θέση, που ως αποτέλεσμα είχε να χύσει το αψέντι που έπινε η καημένη γυναίκα. Τότε η Μπάρονες η Φίντς, μέσα σε όλο αυτό το χαμό που γινόταν, τις αγίνευσε όλες με μια ιστορία από τα άγρια νιάτα της που είχε στο Φράιπορτ. Μετά το πάρτι, το επόμενο πρωί, υπήρχαν 4 κοιμήλια κάτω από το τραπέζι. Το Bird Pendant, το Gore Medal, το Snuffing και το Diamond. Σε ποια ανήκει το καθένα? Έχω κάνει εδώ έναν πίνακα και έχω βάλει 1, 2, 3, 4, 5 από αριστερά προς δεξιά τις καρέκλες, τις θέσεις που καθόταν η καθεμία. Στην κάθε τη γραμμή εδώ έχω βάλει το όνομα, την πόλη, τι έπινε η καθεμία, τι χρώμα φορούσε η καθεμία και τέλος το heirloom, το τι κοιμήλιο έχει η καθεμία. Λοιπόν, αν το διαβάσεις έτσι αυτό χήμα, δεν καταλαβαίνεις Χριστό. Αυτά που ξέρουμε στην αρχή είναι τα εξής. Ξέρουμε ότι η δόκτωρας Μαρκολά ήταν στο far left. Είναι τέρμα αριστερά. Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι το ένα είναι τέρμα αριστερά, εδώ έτσι που τα έχω βάλει, γράφουμε το όνομα της κυρίας Μαρκολά στο far left. Μαρκολά, όμορφα. Επίσης, τι άλλο ξέρουμε? Αυτήν που κάθεται στο κέντρο πίνει αψέντι. Γιατί η κυρία από τον Μπάλτον πήδηξε το τραπέζι και της έριξε το αψέντι πάνω της. Δηλαδή, στο κέντρο αυτήν που είναι πίνει αψέντι. Οκ. Πάμε ξανά πρώτη παράγραφο. Η δόκτωρα Μαρκολά, η οποία ήταν far left, ήταν δίπλα σε αυτήν, σε μία η οποία φορούσε blue jacket. Δηλαδή, ακριβώς δίπλα της
υπάρχει μία η οποία φοράει μπλε. The lady in red. The lady in red, αυτή που ήταν στα κόκκινα, ήταν αριστερά από κάποια που ήταν στα άσπρα. Που σημαίνει ότι μπορεί να είναι. Το red με το white είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Άρα έχουμε ή μπορεί να είναι εδώ, red, white, ή εδώ, red, white. 3-4 ή 4-5. Δεν μπορεί να είναι 2-3 ή 1-2. Γιατί ξέρουμε ότι στη δεύτερη θέση κάθεται αυτή που έχει blue. Ωραία, άρα από αυτά που μας μένει, σε ποιο από τις δυο λες να είναι? Αυτή που φοράει red λέει ότι τη θυμότανε γιατί έριξε το κρασί, το κρασί που κρατούσε, το έριξε πάνω της. Άρα το η red πίνει κρασί. Άρα δεν μπορεί να είναι 3-4 γιατί στη τρίτη θέση πίνει αψέντη. Άρα έχουμε το red εδώ, το white που είναι δίπλα της στη πέμπτη θέση και έχουμε το red να πίνει κρασί. Μπομπα! Ας πάμε λίγο στη δεύτερη παράγραφο. Εκεί που λέει «Someone else carried a valuable diamond. When she saw it, the visitor from Karnaka next to her almost spilled her neighbor's ram». Κάποιος κρατούσε ένα διαμάντι και όταν το είδε η επισκέπτης από την Καρνάκα, η οποία ήταν δίπλα της από αυτήν με το διαμάντι, παραλίγο να της χύσει το ρούμι. Άρα, το diamond με το ρούμι κάθεται δίπλα με αυτήν που είναι από την Καρνάκα. Σε ποιες θέσεις μπορεί να ταιριάξει αυτό? Δεν μπορεί να ταιριάξει εδώ και εδώ. Ξέρουμε τι πίνουν το 3 και το 4. Η τρίτη και η τέταρτη θέση. Άρα έχουμε... Μόνο εδώ μπορεί να γίνει. Άρα η Dr. Marcola, η δόκτορας, πίνει ρούμι. Γιατί δίπλα κάθεται αυτή... Και δίπλα της κάθεται αυτή από το Καρνάκα. Βέβαια, μπορεί να είναι και εδώ. Μπορεί να είναι στη 4-5. Μπορεί να είναι όμως. Όχι, δεν μπορεί να είναι. Δεν γίνεται. Μετά από την 5η στην 1η δεν γίνεται από το 1 στο 5, γιατί δεν είναι δίπλα αυτά, δεν είναι γειτονικές θέσεις. Αν ήταν όμως κυκλικά, όχι δεν είναι κυκλικά, είναι row. Είναι στη σειρά. Άρα είμαστε κομπλέ, είμαστε κομπλέ. Έτσι. Δεν μπορώ να το βάλω εδώ. Γιατί δεν συγγενεύουν οι θέσεις. Άρα, έχουμε την Marcola να έχει το diamond, η οποία να πίνει ρούμι και δίπλα της να είναι αυτήν, να είναι μία η οποία είναι από το Καρνάκα. Ωραία. Αυτό το σειρασμό δεν μπορώ να τον βάλω εδώ, γιατί το μόνο που μπορεί να συγγενέψει είναι ή αυτήν, ή μπορεί να συγγενέψει βασικά αυτό, αυτό και αυτό, ρε μαλάκα. Αυτό, αυτό και αυτό μπορεί να συγγενέψει. Μπορεί και οι δύο με τρία να πάει. Ας μην το βάλω, ας μην το βάλω, γιατί θα με μπερδέψει. Ας συνεχίσουμε λίγο. Κάτσε ρε παιδιά, στην πρώτη παράγραφο η Madame Natchew είναι εδώ. Γιατί λέει ότι φορούσε ένα green hat. Άρα η μόνη θέση που είναι με Madame Natchew και green hat και green χρώμα είμαστε εδώ. Στη τρίτη θέση, άρα στο κέντρο είναι η Madame Natchew. Γιατί αυτός ο σχεδιασμός δεν μπορώ να το βάλω κάπου αλλού. Άρα τι έχουμε, τι έχουμε. Έχουμε diamond room, diamond με ρούμι. Πάλι μπορεί να γίνει πάντως αυτός ο δεύτερος σχεδιασμός. Εκτός κι αν βρούμε κι άλλο όνομα. Βασικά το μόνο χρώμα που μένει, ποιο είναι? Blue, green, red, white. Ποιο χρώμα μας έμεινε ρε παιδιά? Το purple. Purple. Έχουμε purple. Ωραία, purple εδώ. Γιατί είναι το μόνο χρώμα που μας έμεινε. Σωστά. Άρα από το purple, τι ξέρουμε για το purple?
The Traveler from Dunwall. Ωραία. Άρα πάμε εδώ, Dunwall. Purple Dunwall. Και επίσης η τέτοια, η αυτήν, αυτή που είναι από το Dunwall, είπε ότι τα Bird Pendants, τα μεταγιόν του πουλιού, είναι καλύτερα εκεί. When one of the dinner guests bragged about her bird pendants, the woman next to her said they were finally Dunwall. Δηλαδή, δίπλα από αυτήν που κάθεται, που είναι από το Dunwall, κάθεται μία η οποία έχει το Bird Pendant. Δίπλα από το Dunwall είμαστε εδώ. Άρα είμαστε Bird Pendant. Εδώ. Ξέρουμε κάτι άλλο, μπορούμε να εκμεύσουμε κάποιες άλλες προφορές από εδώ πέρα. Άρα, ερχόμαστε και κολλάμε. Με αυτό αποκλείεται το 2-3 στην δεύτερη παράγραφο. Γιατί, που ήμασταν πριν. Άρα, το Diamond πάει εδώ. Γιατί δεν μπορούμε να το ταιριάξουμε στην άλλη θέση. Μας το απέκλεισε το Bird Pendant. Άρα, έχουμε Diamond με Ruby. Και η διπλανή της είναι το από την Καρνάκα. Εδώ. Καρνάκα. Αυτό το βλέπουμε κατευθείαν εδώ, από την δεύτερη. Someone else card a valuable diamond, εδώ. Αυτό το συνδυασμό 1-2-3, πριν θα μπορούσα να το βάλω εδώ, γιατί δεν ήξερα ότι η δεύτερη είναι το Bird Pendant, το οποίο το καταλάβαμε από το Purple που έμεινε εδώ πέρα. Και από εκεί βγήκε ότι είναι το Bird Pendant, από τη διπλανή της. Ωραία, ωραία, ωραία. Αυτό είναι το σωστό. Δεν γίνεται άλλο συνδυασμός. Τώρα τι μπορούμε άλλο να εκμεύσουμε από εδώ. Αυτή από τον Μπάλτον έχει ουίσκι. Μπορεί να είναι... Περίμενε. The lady from Balton, full of whiskey. Balton και whiskey. Εδώ. Μόνο εδώ πάει, εδώ δεν πάει, εδώ δεν πάει, εδώ δεν πάει. Αλλά αυτή που είναι από τον Μπάλτον... πίνει whiskey. Μόνο στην πέμπτη θέση έμεινε αυτό το πράγμα. Ωραία. Η Baroness Finch captivated me all the story about her wild youth in Fryport. Η Finch είναι από το Fryport. Ωραία. Baroness Finch είναι από το Fryport. Fryport. Όμορφα. Όμορφα. Ναι, δεν ταιριάζει αυτό ούτε εδώ, ούτε εδώ, ούτε εδώ. Είναι στη τέταρτη θέση η Finch. Μα σας να είσαι και βαρώνει. Τέταρτη είσαι. Λοιπόν. Αυτό είναι μαύρη μαγεία για να μου έρθει σκέψη. Λοιπόν, πάμε. Τι έμεινε τώρα. Έμεινε μια περιοχή. Λοιπόν, Frampton, Balton, Karnaka, Dunwall. Μένει... Ποια περιοχή δεν αναφέρεται στο γράμμα. Και τι την έχουμε βάλει. Fryport, Καρνάκα. Η Νταπκόβα. Να, η Νάτσιου. Η δικιά μας, η Νάτσιου ρε. Η κοπέλα... εδώ, δίπλα από το γυψοχώρι. Νταπκόβα. Η Νάτσιου είναι. Από την Νταπκόβα. Εκεί πήγε. Ερωτική μετανάστρια. Νταπκόβα. Και έμαθε εκεί τα ουκρανικά, να πούμε έτσι, τα κόλπα, και ήρθε εδώ να βγάλει λεφτά. Ωραία, προχωράμε. Νταπκόβα, τι άλλο μας έμεινε. Μας έμεινε το ποτό. Έχουμε ρούμι, αψέντι, κρασί, ουίσκι. Τι μένει. Βασικά, στο επειδή βαριέμαι να ψάχνω, τώρα έψε το μάτι μου στο Lady Winslow, η οποία έχει το ring. Lady Winslow είναι στη πέμπτη θέση, καριόλα. Μας το παίζει και η κυρία. Πέμπτη ήρθε. Η Lady Winslow έχει το ring. Λοιπόν, ο συνδυασμός αυτός δεν μπορεί να ταιριάξει κάπου αλλού. Άρα είμαστε εδώ, στη πέμπτη θέση, στα σίγουρα. At which the lady from Dabkova scoffed. Αυτή που έχει, που είναι από την Dabkova, εδώ,
από την Νταπκόβα έχει το σναφτίν. Η Νταπκόβα, η Νάτσιου δηλαδή, έχει το τασάκι Νάτσιου. Α, τασάκι Νάτσιου, ε. Δεν σ' είχα για τέτοια. Άρα η Φίντς έχει το War Medal. Δεν μένει κάτι άλλο. War Medal. Μπιμπελό. Μπιμπελό. Τα βρήκαμε. Αλλά ας ολοκληρώσουμε λίγο την ιστορία. Αυτή που έμεινε είναι η Κοντή. Η οποία, όπως θα διαπιστώσουμε, πίνει μπύρα. Το λέει και εδώ. Η Κοντή, 1,5 μέτρο άνθρωπος, σήκωσε και την πίση, σηκώθηκε για να κάνει πρόποση. Ο πιο κοντός άνθρωπος στο τραπέζι δηλαδή. Για να φανεί ότι είναι αφιψηλού. Κατάλαβες, η Κοντή. Μαλακίες, είστε διάλο καριόλες. Λοιπόν, Κοντή, πίνει μπύρα. Αυτό πρέπει να είναι. Πρέπει να λύσαμε το γρίφο. Ωραία. Μπιμπελό. Οι καμπάνες του πολέμου, κύριοι. Λοιπόν, δεν θα δοκιμάσω. Το κρατάμε το κωδικό που βρήκαμε από τον γρίφο. Και θα συνεχίσουμε να δούμε τώρα πώς θα βρούμε, ας πούμε, ρε παιδί μου, το κανονικά το κωδικό μέσα από το level. Παίζοντας το level στην ουσία. Θα ξεκινήσω και θα πάω στους Overseers πρώτα. Το παιχνίδι, όπως σας είπα, το παίζω στο Very Hard, που σημαίνει ότι πρέπει να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Γιατί οποιαδήποτε μαλακία κάνω, θα με ακούσουν κατευθείαν και θα με δούνε. Όταν είσαι σκυμμένος, σε εντοπίζουν πολύ δύσκολα. Όταν είσαι όρθιος και περπατάς, αυξάνεται το detection. Βέβαια, άμα τρέχεις, τα ξηγαμήθηκε. Λοιπόν, θα βγάλω αυτόν λίγο από τη μέση. Θα τον πάω λίγο ένα περίπατο πίσω στο δρομάκι εδώ. Given that each crime was witnessed or later verified by sworn and faithful overseers. Γιατί ο συγκεκριμένος μπορεί να μας δει στο κατέβασμά μας ή δεν θα μας αφήσει να πάμε απέναντι στις σανίδες. Θα δείτε που τον βάζουμε εδώ πάνω στη σωλήνα για να τσουλήσει κάτω. Να μπράβο. Αυτό το κάνουμε για τύχη, για να πάει καλά αποστολή. Έρχεται και Sandstorm, μας βολεύει. Όχι ότι θα μας έβλεπε κανένας. Εκεί εκτελούν κάποιους αθώους. Λοιπόν, θα πάω από εδώ μέσα. Ακριβώς από πίσω έχει ένα δρομάκι. Χωρίς να αντιμετωπίσω κανέναν εκεί στην αυλή. Θα ανέβω το τυχάκι και μετά θα ανέβω στην κολονίτσα εδώ. Δεν θα μαζούν αυτή δεξιά, γιατί χαϊδεύει το σκυλί του ο ένας. Και ανεβαίνω πάνω εδώ στα σανίδια. Εδώ να κάτσουμε να τους ακούσουμε, θα μας πει ότι ο Μπέρν, πώς λέγεται το αφεντικό τους, είναι πάνω. Γενικά όταν ακούς συνομιλίες σου δίνουν κλους. Λοιπόν, πάμε εδώ από το πεζούλι. Δεν ενοχλούμε κανέναν, είμαστε ghost, είμαστε φαντάσματα, στελθάδες full. Ούτε καν τα όπλα δεν έχω βγαλμένα, για να μην με κόβουν το field of view. Εδώ συνήθως κάνει κάποιος περιπολία, αλλά είναι μέσα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Να το σηκώνει και κοιτάει από την άλλη μεριά, άρα φεύγουμε σαν κύριοι. Για να ανεβούμε λίγο και στον δεύτερο όροφο. Λοιπόν, στο δεύτερο όροφο τι συμβαίνει. Στο δεύτερο όροφο έχουμε και έναν ο οποίος είναι στην πόρτα δίπλα από τα γάλματα, να μην φαίνεται. Να σπάμε από αριστερά. Αριστερά έχουμε δύο, έχουμε bromance, πώς λέγεται αυτό, δύο αγαπημένα
παλικάρια εκεί. Λοιπόν, αυτοί κάνουν και τελετουργίες εδώ, από ό,τι έχω καταλάβει, σφάζονται, κάνουν round. Ο άλλος πρέπει να έχει κάποιο... Πρέπει να έχει κάποιο terminal disease εκεί, δεν ξέρω τι έχει. Λαβώθηκε στη μάχη. Και όπως καταλαβαίνεις, αντί να τον πάμε, να τον πάνε νοσοκομείο και τα λοιπά, δεν μπορεί. Jesus saves, τέλος πάντων. Και του παραδίδει το πνεύμα. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Στα βροφόριες φάση. Να μπράβο, και το holy whiskey στο στόμα μέσα να πιει. Να ταξιδέψει έτσι άνετος και... Άνα μπράβο και υπόκληση. Δεν ενοχλούμε, δεν κάνουμε, δεν μπλέκουμε σε ξένες υποθέσεις. Νόμος αυτός, δεν είμαστε περίεργοι. Συνεχίζουμε από εδώ και εδώ θα είναι, είναι το γραφείο του αφεντικού, του Μπάρν, πώς το λένε αυτό, να. Burn, burn, όπως τον λέει και ο τέτοιος. Ο Κόρβο. Εδώ αυτοί οι δύο προσεύχονται σε ένα κομωδίνο, δεν μπορώ να καταλάβω. Αγνοούμε, δεν είμαστε περίεργοι, ξαναπάμε. Εδώ λίγο είναι βαρετό το μέρος, γιατί έχω παρατηρήσει ότι άμα κάνεις υπομονή, ο τυπάς που είναι μέσα και μιλάει με τον Burr, βαριέται και φεύγει. Βέβαια μπορούμε να πάμε και απέναντι εκεί που είναι ο προβολέας, να κάνουμε κλακ 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 τον προβολέα και να έρθει εκεί και να τον ακινητοποιήσουμε, να το κάνουμε κεφαλοκλείδωμα. Αλλά είναι πιο ρισκαδόρικο. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να αγγίζεις όσο δυνατόν λιγότερα άτομα εδώ μέσα, άμα θες το pass full stealth. Μόνο εκεί που είναι απαραίτητο. Υπάρχουν πολλοί δίωδοι που μπορείς να πας απλά αγνώντας τα πάντα, ρε παιδί μου, ούτε knockouts να τους κάνεις κανέναν. Απλά χρειάζεται υπομονή χελώνας. Λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να τον ακινητοποιήσουμε τον Μπέρν και να τον πάρουμε μαζί μας, χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα. Αυτοί εδώ τρεις λαλού και δύο χορεύουν. Εδώ αν πέσουμε κάτω θα κάνουμε θόρυβο. Είδατε, εκεί είναι ένα κλειδί και εκείνο το κλειδί είναι πολύ απαραίτητο, θα το πάρουμε, θα δείτε πού. Εδώ άμα πηδήξω, ναι, δεν κάνει θόρυβο, είναι σωστό το ύψος. Άμα ήταν λίγο πιο πολύ θα ακουγόμουν. Okay. Είμαστε ghost. Τίποτα, κανένας. Επειδή είμαστε περίεργοι, να δούμε τι διαβάζει. Σφαίρες έχουμε full. Ωραία, εδώ παίρνω το κλειδί. Το κλειδί αυτό ανοίγει, το πήραν αυτοί από τον Ντουράντε, πώς το λένε αυτό, να, που είναι εχμάλωτος από τους Howlers και ξεκλειδώνει το safe room που έχει στους Howlers μέσα αυτός ο Ντουράντε. Κάτσε να τους κλέψουμε κι αυτούς, γιατί όχι. Θα βγούμε από εδώ, δεν θα μας πάρει χαμπάρει κανένας. Το κλειδί που πήρα τώρα, όταν πάω στη γιάφκα εκεί, στο γκέτο των Howlers, θα το χρησιμοποιήσω για να ανοίξω το safe room του Ντουράντε, αυτού που πιάσανε εχμάλωτο. Γιατί εκεί μέσα στο safe room είναι ο κωδικός από την πόρτα, όπως επίσης και μια άλλη πληροφορία που μπορεί να μας ενδιαφέρει. Βέβαια αυτό δεν χρειάζεται να το κάνω καν, ούτε να έπαιρνα το κλειδί. Πολύ απλά μπορώ να πάω να τον παραδώσω αυτό να, τώρα στον Πάολο, το αφεντικό από τους Howlers. Κάτσε να κλέψω κι αυτόν, γιατί το πορτοφόλι του φαίνεται έξω. Okay, δεν μας είδε, όλα καλά. Ήτανε τίποτα, ούτε καν ανέβηκε η μπάρα στην αστραπή. Από εδώ αν πάμε, δεν θα μας δει κανένας, ούτε θα βάλει τις φωνές, γιατί θα είμαστε silent. Γάτα, είμαστε οι γάτες. Ωραία, τώρα θα πάμε κατευθείαν σε διαγώνια προς το κρυσφύγετο των Howlers. Δεν θα αφήσουμε εδώ έτσι το πτώμα να κοίταται.
γιατί θα έρθει ένας πολίτης και τι είναι αυτό, θα αρχίσει να φωνάει σαν τρελός. Λοιπόν, εδώ είναι το... αρχίζει η περιοχή των Howlers. Αυτήν που είναι στα σκαλιά μπορεί να μας εντοπίσει εύκολα, αλλά αν είμαστε λίγο τυχεροί και είμαστε λίγο έλουρες, μπορούμε να μπούμε να πηδήξουμε το πεζούλι και να μπούμε δεξιά στην πόρτα χωρίς να μας πάρει χαμπάρι κανένας. Αλλά ακόμα και χαμπάρι να μας πάρει, εντάξει, λίγο το κακό. Γιατί δεν θα έρθει μέχρι εδώ, δεν θα κοκκινήσει δηλαδή. Ωραία. Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Μπορούμε να παραδώσουμε τον Μπέρν στον Πάολο και θα μας δώσει κατευθείαν τον κωδικό και τελειώνει η αποστολή. Πηγαίνουμε, ανοίγουμε την πόρτα και τελειώσαμε. Θα το κάνω αυτό, θα κάνω ένα save εδώ και μετά θα ξαναφορτώσω από αυτό το σημείο να δούμε τι άλλα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Αν έχω το αφεντικό από τους Overseers πάνω μου, προχωρώντας στο territory των Howlers, δεν με κάνει κανείς τίποτα γιατί βλέπουν το ότι έχω στα χέρια μου τον Barn, τον εχθρό τους. Και όλοι έχουν εντυπωσιαστεί το πόσο γαμάω είμαι. Βλέπετε. Κανείς δεν με κάνει τίποτα. Αν έμπαινα εδώ χωρίς το κουφάρι αυτού νου, όλοι θα μου την πέφτανε για να με σφάξουνε. Εδώ πάω σαν κύριος και τον παραδίδω στον Πάολο. To bring Burn down for months. You did what others couldn't. And now you owe me, Paolo. We've been at war with the Abbey, not just over territory, but over the people of Karnaca. Και επειδή του το δώσαμε στο πιάτο, το μεγάλο εχθρό του εδώ που δεν μπορούσε να τον αφήσει να πάρει την περιοχή, μας λέει τι θέλεις. Και λέω, θέλω φίλε τον κωδικό από την πόρτα για να μπω στο σπίτι εκεί, πως το λένε, τον τυπά. Αυτό τον άραμι. Καλά, και εκεί στο σπίτι του άραμι γίνεται της πουτάνας. Βασικά είναι το επίπεδο στο παιχνίδι που ταξιδεύεις ανάμεσα σε παρελθόν και μέλλον και δεν έχεις δυνάμεις. Είναι από τα πολύ καλά level του παιχνιδιού. Αυτό και το Clockwork Mansion, που είναι η αποστολή με τον Τζίντος που έχει φτιάξει το γρίφο για αυτό το level. Βασικά τα δύο αυτά level που σας είπα είναι τα δύο καλύτερα του παιχνίδι για μένα τουλάχιστον. Λοιπόν, από ό,τι είδατε πήρα τον κωδικό, μου έδωσε τον κωδικό για την πόρτα. Και αν το συγκρίνουμε με το γρίφο που σπάσαμε πριν, θα δούμε τι θα δούμε, ότι είμαστε σωστοί ή ότι είμαστε λάθος. Λοιπόν, Madame Natsu Snaftin, όμορφα. Lady Winslow Ring, όμορφα. Baroness Finch Gold Medal. Dr. Markulla Diamond. Και η κοντέσα, η κοντή, τον Μπέρτ Πένταν. Τον λύσαμε σωστά το γρίφο, παιδες. Ωραία, λοιπόν, τώρα θα ξαναφορτώσω το παιχνίδι. Εκεί πριν φέρω τον Μπέρν εδώ. Και θα δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ώστε να ολοκληρώσουμε την αποστολή. Γιατί υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Ο άλλος τρόπος θα είναι να μην παίρνουμε τον Μπέρν, να πάμε στον Πάολο και να τον παραδώσουμε στον Μπέρν. Αλλά δεν θα μας δώσει το κωδικό, θα μας δώσει το κλειδί ας πούμε. Και το οποίο κλειδί είναι αυτό εδώ που λέει η αποστολή να μπω στο Durante το office. Και μετά θα πρέπει να ξανάρθουμε στην περιοχή του Πάολο, να ανοίξουμε το office του Durante και να βρούμε εκεί μέσα τον συνδυασμό για την πόρτα. Είναι πιο μπελαλητικό. Καλύτερα δηλαδή άμα είναι να παραδώσετε κάποιον, είναι να παραδώσετε τον Μπέρν στον Πάολο. Και όχι το αντίθετο. Εγώ τώρα θα θέλω να δω τι θα γίνει αν ακινητοποιήσω και τους δυο και τους απομακρύνω από τη γιάφκα τους. Γιατί υπάρχει και
τρίτη δίωδος η οποία δεν συναποκαλύπτει το παιχνίδι εξ αρχής, ψάχνοντας το level αποκαλύπτεται από μόνη της, παιδιά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να παραδώσουμε τον έναν αρχηγό ή τον άλλον στον έναν και στον άλλον αντίθετα. Υπάρχει και τρόπος να κάνουμε το πολύ καλό ending για αυτό το mission, ας πούμε. Το πιο ηθικό, ας το πω έτσι. Να εξαφανίσουμε και τους δυο αρχηγούς της Dust District χωρίς να τους σκοτώσουμε, αλλά να τους απομακρύνουμε από τη θέση τους. Αυτό θα κάνω τώρα. Επίσης, θα μπορούσα να τους αφήσω και τους δυο στο τέτοιο, μέσα στο να διοικούν. Απλά παίρνοντας το κλειδί του Τουράντε κρυφά από το γραφείο του Μπέρν, χωρίς να τον σκοτώσω, να τον κινητοποιήσω και να τον φέρω πίσω. Και μετά ερχόμενος εδώ μυστικά, να έμπαινα, χωρίς να με καταλάβει κανείς, στο δωμάτιο του Ντουράντε, στην περιοχή του Πάολο, να έβρισκα τον κωδικό και πάλι να ξεκλειδώνα την πόρτα, χωρίς αφήνοντας κανέναν, χωρίς σκοτώντας κανέναν από τους δυο και αφήνοντάς τους να τσακώνονται. Λοιπόν, αν δείτε εδώ το φωτογραφείο, Silver Graph, σε αυτό αναφερόταν η αρχική εικόνα, ο πίνακας που είδαμε στην αρχή του παιχνιδιού. Μέσα σε αυτό το φωτογραφείο συμβαίνουν πράγματα, τα οποία θα τα ανακαλύψουμε τώρα. Λοιπόν, δεν θα πάω από την κεντρική είσοδο, όπως καταλαβαίνετε. Στην αρχή του παιχνιδιού μπορούσα να πάω από τον μπαλκόνι εκεί, αλλά δεν θα το κάνω, γιατί υπάρχει κι άλλη δίωδος, underground. Κάπου πίσω από εδώ, αν ψάξουμε, έχει ένα μυστικό μονοπατάκι, το οποίο έχει και παγίδες. Εδώ ένας την έχει πατήσει ήδη, βλέπετε, αλλά πιο κάτω έχει ακόμα μία, που και θα πάρουμε το τέτοιο, θα την κάνουμε disarm. Εδώ. Παίρνουμε και τον bolt και προχωράμε. Από εδώ είναι εύκολο να το χάσεις αυτό το μονοπάτι, το κρυφό μονοπάτι, γιατί σε βγάζει στο υπόγειο κάτω ακριβώς από την περιοχή που είναι οι Howlers και ο Πάολο. Λοιπόν, αυτόν εδώ τώρα, αν τον αφήσω λίγο να με δει, θα έρχεται προς το μέρος μου. Εδώ μόλις κάνει το ding, τότε αρχίζει και περπατάει προς το μέρος σου. Βλέπετε τη σκιά, το σιγουρεύουμε. Εδώ είναι έναν εχμάλωτο που έχουν οι Overseers, από τους Overseers που έχουν οι Howlers. Okay, το να κινητοποιούμε αυτό. Το παιχνίδι σε βγάζει αυτό τη μυστικότητα, έτσι να πούμε, το stealth του πράγματος. Δηλαδή σε εμπνέει να το παίξει σαν stealth. Βέβαια, αν βαριέσαι τους γαμάς όλους, αλλά εντάξει, αυτό είναι beside the point. Στο τέλος θα έχω και gameplay πώς μπορείς να τα γαμίσεις όλα εδώ μέσα και να τελειώνει σε 5 λεπτά η αποστολή, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα αν βγούμε αυτό από το παραθυράκι, υπάρχει ένας που κάθεται στα σκαλιά πάνω και μας εμποδίζει να προχωρήσουμε το level προς τα πάνω. Η πόρτα που είδατε κάτω στο κελάρι βγαίνει ακριβώς μπροστά από αυτόν, και αυτός στην ουσία εποπτεύει το κελάρι. Θα προσπαθήσω να τον τραβήξω κάπως, να έρχεται προς τα μένα, για να κάνουμε δουλειά. Να μόλις κοιτάξει, θα με δει. Εδώ. Και τώρα περπατάει. Κρυβόμαστε ξανά. Και μόλις θα τον δούμε να αρχίσει να περπατάει και να φεύγει, θα τον πάρω από πίσω. Ωραία. Θα μπορούσαμε να τον κάνουμε πιο trigger, αλλά θα... Αν γέμιζε η άσπρη μπάρα, θα καλούσε ακόμα έναν μαζί να έρθουν για περιπολία και οι δύο εδώ, και μετά θα ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι λίγο ρισκαδόρικο εδώ το μέρος, έτσι πως το κάνω.
Δεν θέλουμε να κάνουμε φασαρία. Ας κλέψουμε κάνα βελάκι. Ωραία. Τώρα πολύ πολύ προσεκτικά. Αφού φάγαμε το φύλακα εδώ, δεν είναι κάποιος άλλος. Πάμε κατευθείαν μέσα. Αριστερά ήταν ακόμα μία, αλλά δεν μπορεί να μαζεί εύκολα. Ωραία, μπήκαμε μέσα στο άνδρο των Howlers. Ας πάμε στον πρώτο όροφο. Εδώ υπάρχει ένας τύπος, ο οποίος... Μω, κοιτάει, εκεί είμαστε τυχεροί. Ω, να μπράβο, να μπράβο. Ωραία, να φάμε και καμιά κονσέρβα. Εδώ υπάρχει μία η οποία κοιμάται, αν δείτε εκεί. Ωραία, κάποιος μας άκουσε, μας είδε, νάτος. Λοιπόν, εδώ περιμένουμε τον τύπο να φύγει. Σαν να είδε κάτι, σαν να νομίζω ότι είδε, τεντώνεται, δεν ξέρω τι κάνει. Είδε μια σκιά, δεν είδε τίποτα. Είναι παιχνίδια του φωτός αυτά. Ωραία. Παίζουν πουλάκια τα μάτια του. Καλά, εδώ οι τύποι σαν χαμπάρι, ας την κλέψουμε το πορτοφόλι. Θα κάνουμε ένα sneak peek ίσα ίσα να μαζί για να αρχίσει να προχωράει. Ωραία, ανεβαίνουμε εδώ πάνω και τον περιμένουμε. Ω, νάτος, νάτος. Σσσ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 
Ωραία. Θα προσπαθήσω να μην χρησιμοποιήσω όπλα. Ακόμα και sleeping darts. Ωραία. Ας τον βάλουμε για χέσιμο. Και ας πάμε και στην κοπελιά. Να το μην την αφήσουμε έτσι. Γιατί ως γνωστόν το χέσιμο θέλει παρέα. Για τους ανώμαλους. Όπω, τέλεια εικόνα. Ωραία. Ψιλοακούγονται σαν ελληνική ρυθμή αυτή που ακούτε κάτω. Γενικά από ό,τι διάβασα το Dishonored 2, οι πόλεις του, τα σκηνικά του και όλα αυτά έχουν εμπνευστεί η δημιουργία από την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Εδώ βρίσκω το δωμάτιο του Ντουράντε, ο οποίος Ντουράντε ήταν αυτός που τον είχαν κρατήσει και, και είχε το κλειδί πάνω του ο Μπέρν στους Overseers. Έχω πάρει από εκεί το κλειδί, που σημαίνει ότι μπορώ να μπω μέσα στο safe room του. Αυτή η πόρτα, άμα είδατε, είναι μεταλλική, δεν σπάει εύκολα. Βασικά δεν σπάει καθόλου, μεταλλικές πόρτες δεν σπάνε. Αυτή τη στιγμή, χωρίς καν να φέρω τον Μπέρν εδώ, επειδή είχα το κλειδί του Ντουράντε, πήγαμε στο safe room του Ντουράντε και μπορώ να βρω, εδώ μέσα υπάρχει ο κωδικός του τέτοιου, του, πώς το λένε, της πόρτας. Νάτος. Αλλά υπάρχει και ένα γράμμα που είδαμε πριν, από το οποίο κοινό γράμμα γράφει ότι υπάρχει μια αποστολή, μια αποστολή των Haulers να σώσουν δύο συντρόφους τους, οι οποίοι είναι φυλακισμένοι στα Mines και θέλουν, εκεί έχουν έναν δικό τους φύλακα, κάτι είναι, κάποιον έχουν λαδώσει, να ανταλλάξουν τους δυο δικούς τους με δυο άλλους. Και έτσι αυτός ο τέτοιος, ο τυπάς από εκεί, ο σύνδεσμός τους, έχει κανονίσει
δύο κάσες που τις έχει βάλει στο Silvergraph το φωτογραφείο, να τους πάει εκεί ο Πάολο, να τους πάει η Χόλερ, ο Ντουράντι δηλαδή, που έχει κανονίσει την όλη ιστορία, να πάει δυο μεθυσμένους να τους βάλουν μέσα στις κάσες, ώστε να ανταλλάξουν τους δυο δικούς τους που είναι φυλακισμένοι στα Mines. Αλλά εμείς τη μάθαμε αυτή την πληροφορία. Ήταν ο μυστικός τρόπος που το παιχνίδι δεν στο έλεγε από την αρχή. Το πώς μπορείς να τελειώσεις αυτή την αποστολή. Το οποίο είναι προαιρετικό optional τελείως, έτσι. Θα βάλουμε μέσα στις δύο κάσες, τους δύο αρχηγούς των δύο Σουμεριών εδώ πέρα. Άρα, θα πάνε οι δύο αρχηγοί στη θέση των δύο Howlers που είναι στα Mines. Και θα μείνει ακέφαλη και η περιοχή τελείωσε εδώ πέρα. Το Dust District. Είναι το πιο καλό πράγμα, το πιο ηθικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε στο συγκεκριμένο mission. Εδώ πάνω στη ταράτσα ανέβηκα για να σας δείξω ότι υπάρχει και η δίωδος από το μπαλκόνι που είδαμε στην αρχή. Δηλαδή εδώ στη ταράτσα καταλήγεις, αν πάρεις το δρόμο που υπάρχει από το μπαλκόνι πάνω στην είσοδο της Dust District, που είναι εκεί που αρχίζει, που είναι και η είσοδος από τους Howlers που είδαμε στην αρχή του playthrough. Βέβαια από εδώ να το πάρεις έχει δύο keepers, nest keepers και πολλές μύγες. Έχει δηλαδή λίγο μπελά μέχρι να έρθει, αλλά εντάξει μπορείς να τα καταφέρεις και να έρθει από εδώ. Άμα θέλεις. Και όχι να πας από το υπόγειο. Λοιπόν, εδώ είναι το δωμάτιο του Πάολο. This must be Paolo's place. Άμα θυμάστε στην αρχή, η Μέγκα μας είπε ότι έχει ένα bone charm. Ένα κοιμήλιο δικό του που τον κάπως έκανε κάτι μαγικά, συνδέθηκε με το Void το Πάολο και έχει δύο ευκαιρίες στη ζωή, μέσα στην ίδια μέρα. Και εδώ αν πάμε πάρουμε τα runes, είναι κάτι items που υπάρχουν στο παιχνίδι, τα οποία κάνεις upgrade τις δυνάμεις σου, αλλά μερικά runes όταν τα μαζεύεις από το παιχνίδι μέσα, έχει και μερικά cutscenes με τον Outsider. Ο Outsider κρατάει, είναι ο κυρίαρχος του Void, μιας διάστασης πάνω από την κανονικιά, σαν το Hunter's Dream, σκεφτείτε το, ο οποίος αυτός είναι που μας έδωσε και τις δυνάμεις στο πρώτο Dishonored και μας δίνει τις δυνάμεις αν θέλουμε και στο δεύτερο. Βασικά είναι μια πολύ σκοτεινή φιγούρα όπως φαίνεται, έχει μια ιστορία για αυτός, έχει το lore του και εδώ μας εξηγεί κιόλας ότι ο Πάολο κάπως συνδέθηκε με το Void έχοντας ένα bone charm το οποίο τον επιτρέπει, ρε παιδί μου, δύο φορές να ζήσει. Στην ουσία τώρα άμα πάμε να τον πιάσουμε, ακόμα και να τον πιάσουμε, να τον ζαλίσουμε, δηλαδή να τον κάνουμε knockout, θα ξαναζήσει ο Πάολο, αλλά θα γίνει ένας μήνος από ποντίκια και θα ξαναγεννηθεί εδώ, στο τελετουργικό που έχει εδώ πάνω, που βλέπετε, στο δωμάτιό του μέσα. Άρα εμείς θα βάλουμε μια stun mine εδώ. Μόλις εμφανιστεί, ξαναγεννηθεί εδώ πέρα, θα κινητοποιηθεί κατευθείαν από το stun mine και δεν θα τον σκοτώσει όμως το stun mine. Θα τον ζαλίσει απλά και θα έρθουμε να τον ξαναπαραλάβουμε. Λοιπόν, ο Πάολο βρίσκεται συνήθως στην αυλή εδώ ή πάει κάτω, ακολουθεί το δρόμο και πάει κάτω στο κελάρι και προσπαθεί να βασανίσει τον Overseer για να πάρει κάποιες πληροφορίες. Θα μπορούσα να τον πετύχω με βελάκι εδώ, έτσι πως είμαι, με ένα Sleeping Dart και γυρνούσα κατευθείαν πίσω στο δωμάτιο που θα ξαναγεννιόταν. Θα γινόταν stun με την άρκη που του άφησα, τον έπαιρνα και θα έφευγα κατευθείαν από το παράθυρο. Αλλά είπαμε να μην χρησιμοποιήσουμε καθόλου όπλα. Άμα έχουμε λίγο υπομονή, θα κάνει κάποιες βόλτες, θα ανέβει πάνω στον πρώτο όροφο από ό,τι νομίζω και θα πάμε να τον πιάσουμε από πίσω με κεφαλοκλείδωμα. Yeah.
Κοιτάξτε τώρα, μόλις τον ακινητοποιήσω και μείνει ανέστος κάτω, επειδή έχει δεύτερη ζωή, στην ουσία αυτό που κάνει είναι να μεταμορφώνει σε ποντίκια. Αυτά τα ποντίκια θέλουν να με φάνε. Πρέπει να τα σκοτώσω λίγο. Ωραία. Τώρα εμφανίστηκε πάνω, εκεί στο δωμάτιο με τα τελετουργικά που είχε κάνει και έφαγε στάν από το mine που αφήσαμε. Νάτος. Και εδώ θα δούμε και το lucky charm που έχει το χέρι το... Αυτό είναι που του έδινε τη δεύτερη ευκαιρία. Voodoo Magic Man! Fucking Voodoo Magic Man! Όποιος έχει δει το Predator 2 καταλαβαίνει τι λέω. I tell you what I believe. Shit happens. It's not about money. It's about power. King Willy says, not only have to kill you, but also to take your soul. Μότσι. Αλάκα, με έχει μείνει στο μυαλό αυτή την ταινία. Όλοι λένε για το Predator 1 ότι ήταν κορυφή και είναι κορυφή. Εντάξει, αντικειμενικά είναι καλύτερο από το 2, αλλά το 2 ρε φίλε, το αγαπάω. Το αγαπάω. Θυμάμαι άφηνα το βίντεο να πούμε προγραμματισμένο να γράφει για να το έχω σε κασέτα. Γιατί έπαιζε 12 παρατέταρτο και έπρεπε να ξυπνήσω στο σχολείο για αύριο. Λοιπόν, τώρα έχουμε και τους δύο αρχηγούς εδώ μαζεμένους και είμαστε στο Silver Graph, το φωτογραφείο. Εδώ είναι και τα Mission Clues, τα οποία ακόμα και αν τα ξεχάσεις το παιχνίδι σου, τα δίνει αν πας στο ημερολόγιο σου και διαβάσεις τι λέει. Δηλαδή, άμα σηκώνεις ολόκληρα κείμενα, κρατάει τις λέξεις κλειδιά και τις φράσεις κλειδιά στα clues. Άμα είναι κάτι πολύ σημαντικό για μια αποστολή, εντάξει, δεν χρειάζεται να διαβάσεις κατεβατά πράγματα, ολόκληρα βιβλία, είπαμε. Είναι για quality of life αυτό. Και για να μην γίνεται πολύ κουραστικό. Το Silver Graph Studio Key το πήραμε μέσα από το δωμάτιο που υπήρχε στο σεύρουμ του Ντουράντε. Το οποίο Ντουράντε το ανοίξαμε από το κλειδί που είχε πάρει από τον εχμάλωτο ο Μπέρν που ήταν στο δικό του το μέρος, στους Overseers. Εδώ είναι δύο κάσες που θα πάνε στα Mines. Και εδώ είναι ο Μοντότη. Ο Μοντότη είναι ο συνεργός του Ντουράντε. Που συνεργάζονται για την κομπίνα που θα γίνει με την ανταλλαγή των εχμαλώτων στα Mines. Βέβαια, εμείς θα προχωρήσουμε αυτή την κομπίνα κανονικά. Απλά αντί να αφήσουμε δύο μεθυσμένους μέσα, δύο ξέρεις από το δρόμο, όποιον να είναι, θα αφήσουμε τα δύο αφεντικά της Dust District. Πόσο γαμάει! Ωραία. Και όλα αυτά τα κάναμε χωρίς καν να μας πάρει χαμπάρι κανένας και χωρίς να σκοτώσουμε κάποιον, μαλάκες. Και όλα αυτά λόγω εδώ του πιθηκιού, το lucky charm μας. Τώρα μπορούμε να τελειώσουμε την αποστολή, να πάμε στην πόρτα. Να γράψουμε τον κωδικό και να προχωρήσουμε στο επόμενο level. Γενικά η αποστολή, γενικά το Dust District, είναι σαν να είναι, ρε παιδί μου, κανονική πόλη, απλά ξέρεις, λόγω των συμμοριών και όλων αυτών που συμβαίνουν στον κόσμο του Dishonored, έχει γίνει γάμισέτα εδώ η κατάσταση. Κάθε level, όπως είπαμε, έχει και το black market του. Και αν δεν το ξέρατε, μπορούμε να ληστέψουμε τους μαυραγωρίτες. Πίσω αν δείτε, μπορούμε να έχει μια πόρτα που μπορούμε να πάμε και να μπούμε μέσα στο μαγαζί, εδώ, και να την κλέψουμε. Τη μαυραγωρίτησα. Αν πάμε από την πίσω μεριά,
Εκτός του ότι έχει παγίδες εδώ, που αυτό θα πρέπει να μας βάλει λίγο σε σκέψεις γιατί να έχει παγίδες εδώ. Έχει και ένα παράθυρο. Βασικά μισό λεπτό να φύγει η αμοθύλα. Που στο παράθυρο αυτό είναι η πόρτα από το διαμέρισμα που είναι αυτήν, η μαυραγορίτσα. Την οποία δεν μπορούμε να την ανοίξουμε. Γιατί έχει, είναι, ξέρεις, έχει σανίδα με καρφιά. Αλλά μπορούμε να έρθουμε από πίσω και με βελάκι να τη σπάσουμε τη σανίδα. Και αυτό μας δίνει πρόσβαση στο διαμέρισμα. Το οποίο διαμέρισμα είναι αυτό. Βλέπετε. Εδώ ακριβώς που βάζει σανίδα από πριν. Λοιπόν, εδώ είναι η κοπελιά, η οποία ο άντρας έχει φύγει κάπου, έχει πάει, βέβαια έχει ένα πτώμα και ένα μεθυσμένο, δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων, μαυραγορίτσα είναι. Και έχει ένα σημείο εδώ δίπλα από την τέτοια που λέει, από τη φωτογραφία με τον άντρα της, που λέει ότι went the month of rain, ότι ο γάμος μάλλον έγινε το μήνα της βροχής. Καθώς μπαίναμε μέσα στο σπίτι της εδώ, είχε ένα ημερολόγιο, το οποίο αν πάμε στο rain, στη σειρά, βλέπουμε ότι είναι κυκλωμένος ο αριθμός 12. Το rain είναι το τέταρτο, ο τέταρτος μήνας στη σειρά, και το 12 είναι ο αριθμός, άρα 4-12. Αυτός είναι ο κωδικός που ανοίγει το black market. Σε κάθε playthrough είναι διαφορετικό αυτό, δεν είναι 4-12 σε όλους. Δηλαδή τώρα αν κάνω restart όλο το level, θα γίνει randomize όλα αυτά, και ο γρίφος του τζιντός και τα πάντα, αν έχει κάποιο χρηματοκιβώτιο, κάποια πόρτα που ανοίγει. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις που είναι τα items, που είναι τα έγγραφα, πώς λύνονται οι γρίφοι, για να βρεις τον δικό σου αριθμό στο δικό σου playthrough. Ωραία, ερχόμαστε εδώ, δεν θέλω να τη σκοτώσω, ας την κινητοποιήσουμε. Ας ανοίξουμε και τα ράφια εδώ. Ας πάρουμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε. Βέβαια, πριν το κάνετε αυτό, καλό είναι να κάνετε τα upgrades, γιατί μετά, όπως καταλαβαίνετε, το συγκεκριμένο black market, το συγκεκριμένο mission, ούτε μπορεί να σε πουλήσει έξτρα πράγματα, ούτε μπορεί να σε κάνει upgrade τα όπλα σου κτλ. Έτσι. Άρα, πρώτα κάνουμε ό,τι να κάνουμε και στο τέλος, πριν φύγουμε από το level, ρε παιδί μου, κλέβουμε και τον μαυραγορίτη. Όπως βλέπετε, κατέβασε στοριά. Ωραία, αυτό κάτι άλλο δεν μένει. Τα κάναμε όλα. Δεν έχει πάρει χαμπάρι κανείς, όπως βλέπετε, δηλαδή έχουμε πάρει τους δύο αρχηγούς και πέρα βρέχει. Πάμε στη πόρτα τώρα με τον γρίφο, με τον κωδικό, γράφουμε τον κωδικό και θα προχωρήσει το level. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσα κατευθείαν να το γλιτώσουμε. Δεν χρειαζόταν καν να παίξουμε το level, γιατί βρήκαμε το γρίφο. Ακόμα και το γρίφο να μην μπορείς να βρεις, γιατί είναι σπαζοκεφαλιά, γαμισέτα, να πούμε η κατάσταση. Παίζεις το level, με όποιον τρόπο θες, έτσι πως το είπαμε, stealth, πηγαίνοντας τον έναν αρχηγό στον άλλον. Δηλαδή, άμα τα πάρουμε από την αρχή, έχουμε γρίφο, πώς μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η αποστολή, είτε με τον γρίφο, είτε πηγαίνοντας τον έναν αρχηγό στον άλλον, και αντίθετα, είτε παίρνοντας απλά το κλειδί του Durant από τους overseers, ανοίγοντας το safe room από τους howlers και παίρνοντας το κωδικό από εκεί, είτε σκοτώνοντας τα πάντα, σαν τελικό. Αυτά. That's it. The information was good. Λοιπόν, και όπως βλέπουμε, είμαστε merciful και ghostly.
σε αυτή την αποστολή. Ανάλογα πώς πας κάθε mission, το overall chaos level σου μπορεί να είναι ή high ή low. Καλά, εγώ μέχρι το mission 6 το πήγα γαμιώντας για να έρθω εδώ, για να... γι' αυτό έχω overall high, αλλά αν έπαιζα όλες τις αποστολές σαν έτσι, σαν stealth τελείως, θα είχα low chaos, που θα είχα άλλο ending δηλαδή στο τέλος. Αυτά ήθελα να δείξω. Σαν επίλογο θα αφήσω το chaos gameplay, το high chaos, δηλαδή πως πολύ απλά μπορείς να τερματίσεις την αποστολή με δυνάμεις, σκοτώντας τα πάντα, αδιαφορώντας για τον οποιοδήποτε, δηλαδή θα το παίξουμε σαν Doom το παιχνίδι. Θα είμαστε μοβόροι και στα αρχίδια μας όλα. Το οποίο και αυτό είναι ένα μέθοδος gameplay. Απλά γουστάρεις ρε παιδί μου, δηλαδή το level design σου, που έχει αυτό το game, σου βγάζει να, το replayability, να θες να το παίξεις και με άλλους τρόπους, γιατί έχουν δώσει τόσο προσοχή στο πώς έχει στηθεί το επίπεδό τους, που γουστάρεις να το εξερευνήσεις ρε μαλάκα. Και άμα σε τραβήξει και λίγο έτσι το εικαστικό, το περιβάλλον, να πούμε, ο κόσμος του, είναι, δηλαδή μπορείς να παίξεις ένα level, μπορείς να σε πάρει και 3 ώρες ας πούμε, να παίξεις ένα level μόνο αυτό, για να βρεις, ξέρεις, το καλύτερο τρόπο προσέγγισης ρε παιδί μου στην ολοκλήρωση της αποστολής. Βέβαια και με τις δυνάμεις είναι πολύ fun to play, και πάλι μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τις δυνάμεις σου για να πας τελείως stealth, θα είναι ακόμα πιο εύκολο αυτό. Αλλά το πιο challenging είναι να το παίξεις ρε παιδί μου στο very hard, no powers, merciful, ghostly. Και παίρνεις ρε παιδί μου το καλύτερο ending, το οποίο ακολουθεί και στο DLC βασικά και στο πρώτο Dishonored από ό,τι ξέρω. Επειδή είχε διαφορετικά τέλη και το πρώτο Dishonored, για να γίνει το Dishonored 2, πήρανε το low chaos ending του πρώτου Dishonored και ξεκίνησαν από εκεί την ιστορία. Από το δεύτερο. Δεν πήραν το χαοτικό τέλος, δηλαδή. Το κακό τέλος. Ελπίζω να του δώσει κάποιος κάποια ευκαιρία. Αν δεν το έχει κάνει ήδη. Είναι ξεφτύλα η τιμή του. 5-6 ευρώ δηλαδή. Μπορείς να το βρεις σε κλειδαδίκο στο PC κατευθείαν. Δεν έχω δει κάποια bugs ή κάποιο πρόβλημα στο performance του. Παίζει μια χαρά. Για τους λάτρεις των FPS και του stealth, αξίζει όντως. Και τα παιδιά που μου το λέγαν στο stream να το παίξω μετά το Metal Gear, που είχα κάνει ένα live stream, είχαν δίκιο. Σας αφήνω με το chaos gameplay, ή αλλιώς το doom chaos gameplay.